Και να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Αβερκιάδη, Γενικό Διευθυντή της Ελλάδας και Κύπρου της Σκανδιναβικής Αεροπορικής Εταιρείας, σας. Μάλιστα. Κύριε Αβερκιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Η αλήθεια είναι, κύριε Αβερκιάδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ισχυρό πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό. Μετά και τα τελευταία αρνητικά δημοσιεύματα που έχουν βγει για την Ελλάδα από τις οικονομικοπολιτικές εξελίξεις και τις κοινωνικές αναταραχές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι σκανδιναβικές αερογραμμές δεν έχουν δεχθεί τέτοιο πλήγμα. Μάλιστα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των σκανδιναβών τουριστών που εισέρχονται στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σωστό. Εμείς φέτος, δηλαδή το 2012, είχαμε μια πάρα πολύ καλή κίνηση από τις σκανδιναβικές χώρες, συμπεριλαμβάνοντας και τη Φιλανδία, οι βόρειες χώρες. Και ελπίζουμε ότι τον επόμενο χρόνο, το 2013, θα έχουμε και περισσότερα δρομολόγια, αλλά και μεγαλύτερο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας. Γιατί είναι βασικός προορισμός. Είναι από τους τρεις βασικούς προορισμούς των Σκανδιναβών για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και για άλλο το χρόνο. Έχουν γενικά πέσει οι τιμές γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την αύξηση? Έχουν γίνει δηλαδή πιο ελκυστικά τα τουριστικά πακέτα προς την Ελλάδα? Και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν γίνει πιο προσιτές στο πλατή κοινό στις βόρειες χώρες, αλλά και οι τιμές των πακέτων στην Ελλάδα έχουν γίνει ακόμα πιο προσιτές από ό,τι ήταν το περσινό χρόνο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο τουρισμός, η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας. Αφορά μόνο τον τουρισμό, κύριε Αβερκιάδη, δηλαδή τον καλοκαιρινό τουρισμό, ή αφορά, για παράδειγμα, και τον επιχειρηματικό τουρισμό ή και τον ιατρικό ή οποιοδήποτε άλλο? Είναι αυστηρά και μόνο, δηλαδή, για διακοπές? Όχι. Είναι και επιχειρηματικά ταξίδια που γίνονται. Ο βασικός πυλώνας εδώ είναι η ναυτιλιακή κίνηση. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η ναυτιλιακή κίνηση Ελλάδας και Κύπρου μαζί είναι οι κορυφές στον κόσμο και οι σκανδιναβικές χώρες είναι οι καταλληλότερες για αυτή τη... Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό των πωλήσεών μας και εδώ, αλλά και στις σκανδιναβικές χώρες, αφορά κυρίως την ναυτιλιακή κίνηση. Αλλά ο τουρισμός βασικά παραμένει το μεγαλύτερο μέγεθος, ας πούμε, σε τάξη Εμείς, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, στα 16 περίπου εκατομμύρια τουριστών που έρχονται το χρόνο, μπορώ να σας πω σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι από τις βόρειες χώρες είναι περίπου τα 2 εκατομμύρια. Είναι ένα πολύ σημαντικός αριθμός, δηλαδή. Πολύ μεγάλος αριθμός. Από μία χώρα μόνο, από τη Σουηδία, είναι πάνω από 500,000 τουριστές όλο το χρόνο. Φαντάζομαι ότι σε αυτό διευκολύνει και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται βίζα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να ταξιδέψει μόνο με την αστυνομική του ταυτότητα. Γιατί και η βίζα είναι ένα ακόμη αγκάθι για τον ελληνικό τουρισμό. Αμφίδρομα. Αυτό ισχύει και για τις χώρες της Σκανδιναβίας. Δηλαδή, μπορεί κανείς να ταξιδέψει μόνο με την. Απλά επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα, αν και τις περισσότερες φορές δεν του ζητείτε αυτό. Αλλά αυτό ζητείται βασικά μόνο όταν πρόκειται να ταξιδέψει γιατί ταυτοπροσωπεία. Αλλά μπορεί να πάει με την αστυνομική ταυτότητα να ταξιδέψει, είτε για λόγους τουρισμού είτε επιχειρηματικά, μπορεί να πάει στη Νορβηγία, στη Δανία, Σουηδία και Φιλανδία, χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάντως, εγώ να προσθέσω, Βασίλη, γιατί αυτό το έχουμε ανοίξει πολλές φορές το θέμα. Εκείνο που προξενεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εντύπωση είναι το γεγονός ότι για τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, τα τουριστικά πακέτα είναι πολύ πιο ελκυστικά από το να ταξιδέψει, για παράδειγμα, ένας Έλληνας τουρίστας στο εσωτερικό της χώρας, διότι οι φόροι που επιβάλλονται είναι πολύ υψηλοί. Σε αυτό έχει επηρεάσει φυσικά και οι τιμές που προσφέρονται από τις αεροπορικές εταιρείες, όπως είναι η SAS. Δηλαδή, σε σύγκριση με πέρσι, έχουμε μία πτώση των τιμών σε γενικές γραμμές. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο μέγεθος, περίπου το ποσοστό? Κοιτάξτε, μια ενδεικτική τιμή, αν φυσικά αγοραστεί και το εισιτήριο εγκαιρός, γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν την διαθεσιμότητα των θέσεων, γιατί όσο πλησιάζουμε στην αναχώρηση, στην ημερομηνία αναχώρηση, τόσο αυξάνεται η ζήτηση. Και κατ' επέκταση μεγαλώνει και ο ναύλος. Οπότε, αν αγοράσει κανείς εγκαίρως το εισιτήριο, μπορεί να οι τιμές ξεκινάνε και από 140 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων και των φόρων αεροδρομίων. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων δεν σας έχει επηρεάσει? Δηλαδή, έχει συμπιέσει περισσότερο το περιθώριο? Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα των περισσότερων αεροπορικών εταιρεών, γιατί τα καύσιμα έχουν αυξηθεί υπερβολικά από πέρσι. Και ένας από τους λόγους που εμείς είχαμε τρεις αναδιοργανώσεις στην εταιρεία για φέτος, σε ένα χρόνο, που άλλες εποχές οι αναδιοργανώσεις γίνονταν σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία νέας αναδιάρθρωσης της εταιρείας, όπου πρόκειται να επενδύσουμε και σε καινούριο στόλο, σε καινούριο τύπους αεροσκαφών. Mm-hmm.
Και βασικά μέσα από αυτή την αναδιοργάνωση στοχεύουμε να έχουμε τελευταίας τεχνολογίας αεροσκάφη, ώστε να καταναλώνουμε και λιγότερα τα καύσιμα. Και φυσικά για τον ανταγωνισμό. Αν και βλέπω, κύριε Βεργιάδη, ότι το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας προβλέπει μια εξοικονόμηση βάσει από αυτού του σχεδίου, δηλαδή τη τάξη των 440 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό για μια εταιρεία. Και παίρνει και τη στήριξη και της Νορβηγίας και της Δανίας, μιας πλειάδας ιδιωτών, αλλά και της σουηδικής κυβέρνησης. Οι κυβερνήσεις των τριών χωρών, που είναι και οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας, έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε ιδιώτες και η εταιρεία λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Βασικά και ουδέποτε είχαμε αίσθηση ότι παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις στο έργο μας. Απλά τώρα μας ζητείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλέον καμία οικονομική στήριξη από τις κυβερνήσεις και πρέπει να σταθούμε μόνοι μας. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που γίνεται η τελευταία αναδιοργάνωση με ένα επαυξημένο ρυθμό λιτότητας. Κυρία Βερκιάδη, στο παρελθόν οι Scandinavian Airlines είχαν αποχωρήσει από την Ελλάδα το 1997 και είχαν επιστρέψει το 2004 λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην Ελλάδα, υπάρχει σκέψη αποχώρησης από την ελληνική αγορά, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά σε οικονομικό επίπεδο για την Ελλάδα? Τουλάχιστον για την SAS, για τις σκανδιναβικές αερογραμμές. Επειδή είναι μια πολιτική που έχετε ακολουθήσει και στο παρελθόν, γι' αυτό το ρωτάω. Όχι, δεν υπάρχει καμία σκέψη των αντίον. Δηλαδή, αντιθέτως, υπάρχει μια σκέψη να αυξήσουμε τα δρομολόγια και για την Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακά αεροδρόμια. Υπάρχουν σκέψεις για Θεσσαλονίκη και άλλα φυσικά μεγάλα αεροδρόμια στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δηλαδή την τελευταία ενημέρωση, αλλά υπάρχουν σκέψεις για να αυξήσουμε τα δρομολόγια μας. Τα τακτικά δρομολόγια. Γιατί δεν μιλάτε για τις τσάρτερ δηλαδή, μιλάτε για τα τακτικά. Έχουμε στο χρόνο, μέσα στην υψηλή περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, έχουμε γύρω στα 1500 δρομολόγια που είναι εναυλωμένα. Σε προορισμούς όπως είναι το Ηράκλειο, τα Χανιά, ιδίως τα Χανιά, αλλά και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα. Επομένως, δεν υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιες σκέψεις. Το αντίθετο, μάλιστα. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε, κύριε Βεργιάδη, στα ελληνικά αεροδρόμια, τα περιφερειακά, αλλά και το Ελευθέριος Βενιζέλος. Να πάμε λίγο στο κεντρικό αεροελιμένα της χώρας μας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Μεταφορών, έχει προαναγγείλει μια θετική, κατ' εμέ, εξέλιξη, ότι δηλαδή τα τέλη του αεροδρομίου θα μειωθούν το ερχόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό ήταν και ένας πολύ βασικός λόγος να κάνουν δεύτερες σκέψεις εταιρείες. Και για την παρουσία τους, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το αεροδρόμιο της Αθήνας, που είναι σε ένα πολύ κομικό σημείο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτή την εξέλιξη, κύριε Βερκιάδη, και για ποιο λόγο εκτιμάτε εσείς ότι, για παράδειγμα, δεν έχει πέσει αυτό το τέλος, που είναι ιδιαίτερα υψηλό, το υψηλότερο στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι ένα από τα ακριβότερα αεροδρόμια. Υπάρχει όμως η ζήτηση της αγοράς, η οποία σταθεροποιεί την αεροπορική σύνδεση μεταξύ των βόρειων χωρών και της Ελλάδας. Αφενός, αφετέρου, γίνονται προσπάθειες πάντα σε συνεννόηση με τη διοίκηση του αεροδρομίου να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα εισακουστούν αυτά τα αιτήματα. Ήταν και είναι έτοιμα, κύριε Βερκιάδη, το αεροπορικό εταιρείο. Είναι ένα αίτημα από καιρό. Από πάρα πολύ καιρό που ζητάμε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος να μειώσει τα κόστη λειτουργίας. Βέβαια, υπάρχει μια συνεχής υποστήριξη στο marketing για τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κόστη έχουν χαμηλώσει. Τα κόστη συνεχίζουν και είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Είναι αποτρεπτικός παράγοντας, κυρία Βερκιάδη, όμως αυτό το θέμα. Δηλαδή, τα υψηλά τέλη είναι ακριβό ένα αεροδρόμιο. Αποτρεπτικός για να μην πετάξει στην Ελλάδα δεν είναι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, αλλά όμως είναι και ένας παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε υπόψη μας. Παραδείγματος χάρη στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα κόστη έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, είναι πιο ελκυστικό κανείς να πετάξει σε ένα περιφερειακό αεροδρόμιο, π.χ. η Θεσσαλονίκη, η Ρόδο ή η Ηράκλειο, αν το συγκρίνουμε με τα κόστη του αεροδρομίου του Βενιζέλος. Και έχει παρατηρηθεί μάλιστα και το φαινόμενο για γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγμα είναι η Ιταλία, να προτιμούν οι Έλληνες πολίτες να πετούν από το Βόλο, για παράδειγμα, παρά από την Αθήνα, διότι και τα εισιτήρια είναι πολύ πιο φθηνά και οι φόροι πολύ μικρότεροι. Έχει ξεκινήσει και έτσι από το περιφερειακό αεροδρόμιο.
ο χώριος τουρισμός, δηλαδή, ναι, που φύγει στο εξωτερικό να πηγαίνει και από εκεί, κύριε Βεργιάδη. Αυτό εξαρτάται από το, από το μέγεθος της κίνησης, της αεροπορικής κίνησης. Δηλαδή, είναι πάντως απώλειες για το ελευθέριο. Είναι απώλειες, αλλά είναι και μια τάξη μεγέθους που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Δηλαδή, ποια τάξη μεγέθους έχει η περιφέρεια στο Βόλο, παραδείγματος χάρη που το αναφέρετε, ή ποια τάξη μεγέθους έχει η περιφέρεια Αττικής, ας πούμε, για το Βενιζέλος. Οπότε, νομίζω αυτό έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφαση μιας εταιρείας, αν θα πετάξω από την Ιταλία ή από κάποια άλλη χώρα, από τις νορβηγικές χώρες, παραδείγματος χάρη, να πετάξω στο Βόλο ή στην Αθήνα. Νομίζω δεν υπάρχει τέτοια κύριε Βεργιάδη. Προς το παρόν, τουλάχιστον. Ναι, να σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας πίεζει ο χρόνος. Ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ σκληρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και θέλω να σας βεβαιώσω ότι γίνονται προσπάθειες και από την ομάδα των Σκανδιναβικών Αεροδρομών στην Ελλάδα να βοηθήσουμε όσο γίνεται να αυξηθούν οι τουρίστες, αλλά και οι επιχειρηματικοί ταξιδιώτες που έρχονται προς την Ελλάδα. Και βεβαίως όλο τον χρόνο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην έχουμε μόνο το καλοκαίρι τουρισμού. Τα πλεονάσματα του Βορρά να ενισχύσουν τα ελλείμματα του Νότου, θα έλεγε κάποιος, να μιλήσουμε και λίγο πιο οικονομικά, κύριε Βρικιάδη. Κυρίως είναι οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν εμάς. Είναι σωστό, σωστό. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρικιάδη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.